Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Για ακόμη ένα βίντεο έχουμε στην παρέα μας την Giannelli, η οποία θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε ακόμη ένα προϊόν το οποίο πήραμε για την ίδια. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο τα βίντεο είναι αφιερωμένα στην υποφαινόμενη. Στην υποφαινόμενη. Τώρα θα ανοίξουμε αυτό που θα μας δείξει αυτή τη στιγμή η Γουρνέλη. Να ξέρετε επίσης ότι η Νέλη κάθεται λίγο σαν την κυρία που την πήγαμε επίσκεψη σε ένα σπίτι και προσπαθεί να είναι μετρημένη, να μην λέει πάρα πολλά και τέτοια. Θα συνηθίσει. Απλά εντάξει, είναι η πρώτη μου εμφάνιση στο YouTube. Πρέπει να το δεχτεί. Οπότε τώρα έχουμε πάρει το εξής. Έχουμε πάρει για το λάπτοπ της Νέλης το MacBook Air της 13,3 inches, το Mi 1, τον επεξεργαστή, πέραν από το κάλυμα που είδατε στο προηγούμενο το βίντεο, ένα χαμπάκι, είναι αυτό, το οποίο έχει 8 θύρες, αυτό. Μας βγάζει, τώρα αυτά να ξέρετε ότι εγώ θα τα κοιτάζω κάποια και μέσα από το tablet, θα δούμε και κάποια μέσα από τις πληροφορίες που δίνει κατευθείαν το κουτί. Οπότε αυτό έχει 8 θύρες. Ναι, είναι οι δύο USB-C. Ναι. Οι δύο κλασικές, η USB 3. Okay. Έχει Ethernet και δύο για... Για mic, όχι micro, για τη μεγάλη, την SD κανονικά. Και την micro. Και την micro νομίζω. Και έχει και μία θύρα C, δεν ξέρω να το πω. HDMI το είπαμε. Και HDMI. Και HDMI. Από πίσω, τι μας λέει, λοιπόν, μας λέει 4K HDMI, SD card adapter, TF card adapter, αυτές οι δύο κάρτες. Έχει power delivery 60W, που αυτό χρειάζεται πάρα πολύ όσον αφορά τη φόρτιση. Και έχει επίσης και ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, το οποίο είναι αυτό που μας επηρέασε ουσιαστικά και το αγοράσαμε, γιατί το σχέδιό του, και θα το δούμε, δεν φαίνεται τώρα απόλυτα από τη συσκευασία, είναι όπως είναι αυτά που τα περνάμε στα κλειδιά. Γιατί η Giannelli από εδώ πέρα πρέπει να κοίταξε 80 USB hub για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτό που θέλαμε εν τέλει. Μα πρέπει να είναι και όμορφο. Da. Απλά θα έχουμε ένα καλώδιο να συνδέουμε πάνω. Da. Da. εγώ λίγο να πω εδώ πέρα τη λεπτομέρεια. Όσον αφορά το 4K, μας βγάζει μέχρι 30 Hz. Τώρα θα σας τα διαβάζω και εδώ από πίσω επίσης. Έχει μέχρι 5 Gbps μεταφορά δεδομένων. Το BC τι είναι, Ρινέλη, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Το Ethernet είναι το BC. Αφού λέει USB charging. Αυτό που βγάζει για το charging. Πού ρε. BC 1,2 USB charging. Α, καλά, οκ, τυφλός. Επίσης το Ethernet, εντάξει, προφανώς είναι μέχρι 1000, 10-100 χίλια. Και είναι τα 60W που είπαμε προηγουμένως. Okay. Οπότε θα μας το ανοίξει τώρα η Νέλη για να το δούμε. Εγώ εδώ πέρα δεν νομίζω βέβαια να βρω κάποια άλλη πληροφορία την οποία χρειάζεται να πούμε πέρα από αυτές που αναφέραμε. Σε κάθε περίπτωση αυτό ξέρουμε ότι επειδή είναι USB-C ταιριάζει και δουλεύει με όλες τις συσκευές οι οποίες είναι USB-C, άρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με το MacBook, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με τα laptop της Microsoft, με Dell, με τα HP. Μπορούμε επίσης να το συνδέσουμε στο κινητό και οτιδήποτε. Η συσκευασία μέσα δεν έχει τίποτα άλλο όταν θα το βγάλετε. Έχει μόνο αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπετε τώρα. Και ένα εγχειρίδιο. Ναι, οπότε είναι αυτά. Άρα, κάτσε να δούμε τώρα τι λέει το εγχειρίδιο. Όσο θα σας δείχνει η Νέλη το χαμπάκι. Κάτσε, πρέπει να το βρούμε και όλος που ξανοίγει. Πρέπει να έχει ασφάλεια. Ναι, έχει εδώ την ασφάλεια. Να πω στο... Α, δεν είναι έτσι, ρε. Όχι, το τραβάει. Δεν τραβιέται. Πρέπει να το... Αυτό το ανοίγει και βγαίνει μέσα στο καλώδιο. Α, άστο καλό. Τι νόμιζες ότι επέλεξα. Α. Λοιπόν, δείτε το λίγο πριν το ανοίξουμε. Είναι έτσι. Μπράβο, Νέλη, και το είδαμε. Συγγνώμη, ρε! Λοιπόν, αυτό είναι έτσι. Όπως το βλέπετε εδώ πέρα, να εδώ πέρα που σας είπα ότι μπορούμε και να το κρεμάσουμε. Ξέρετε, δεν το πιάνει πολύ καλά γιατί είναι και τα φώτα που χτυπάνε εμάς γιατί θέλουμε να είμαστε αστέρια. Λοιπόν, είναι αυτή είναι εδώ η πλευρά που έχει τα 3 τα USB τα κανονικά. Είναι εδώ από κάτω που είναι το Ethernet μαζί με το HDMI.
Και αυτά εδώ πέρα από αυτή την πλευρά που μπαίνουν οι κάρτες μνήμης και από εδώ επίσης είναι που το ανοίγουμε. Θα μας το ανοίξει η Νέλη. Θα προσπαθήσω εγώ να τραβήξω και ένα βίντεο αυτό ουσιαστικά ξεχωριστά για να το δούμε και από κοντά. Δεν μπορώ να το ανοίξω, άνοιξε το. Αυτό λοιπόν τώρα έχει ένα κόλπο που το ανακαλύψαμε εντελώς τυχαία. Α, ουσιαστικά είναι συρριχτό. Όχι, πρέπει να το κάνεις σε γωνία για να ανοίξει. Ναι, αλλά άμα το κάνεις προς τα πάνω και εκεί, τσακ, βγαίνει. Και άμα το τραβήξω από εδώ, δηλαδή άμα είναι κλειστό. Για δοκίμασέ το. Κλειστό. Έτσι όπως είναι τώρα. Και απλά έρθει και το τραβήξω από εδώ. Ναι, αυτό είναι πιο εύκολο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι έτσι. Ωραία. Εδώ είναι αυτό που ανοίγει. Και έχουμε το εξής. Το σηκώνουμε από αυτήν εδώ πέρα τη γωνίτσα λίγο. Σηκώνεται ελαφρώς και το τραβάμε. Και όπως το τραβάμε, εδώ μέσα αποκαλύπτεται επίσης μία ακόμα θύρα USB-C την οποία συνδέουμε στο ρεύμα. Γιατί είναι αυτή με την οποία θα παίρνει ρεύμα το χαμπάκι. Είπαμε ότι μπορεί να μας βγάλει 4K στα 30Hz, μπορεί να μας βγάλει Full HD στα 60Hz και σαφώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο για να συνδέσουμε δύο οθόνες. Μία η οποία θα έχει 4K και μία η οποία θα συνδέεται με Full HD. Okay. Πάει κάπως έτσι. Τώρα σε άλλες λεπτομέρειες το συγκεκριμένο δεν έχει κάτι άλλο. Η αίσθησή του είναι... Είναι μάτ. Δεν είναι τόσο μάτ. Μάτ είναι στο πλαστικό. Ναι. Και αυτό εδώ μάτ θεωρείται όμως. Γιατί... Ναι. Και είναι νομίζω είναι και στο ίδιο χρώμα με το μηχάνημα. Ναι, είναι και στο ίδιο χρώμα που είναι και το λάπτοπ. Αυτό λοιπόν πάει έτσι. Και καλά μπορούμε να το περάσουμε στα κλειδιά. Δεν περνάει στα κλειδιά προφανώς γιατί είναι πάρα πολύ χοντρό. Αλλά μπορούμε να το δέσουμε στο... Δεν έχω τώρα τα ακουστικά. Λες στο γατζάκι το ακουστικά. Ναι, στο γατζάκι δεν το έχω εδώ, αλλά οκ. Okay. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε ας πούμε στο γατζάκι ή σε ένα γατζάκι για να το έχουμε μαζί μας και να το κρεμάσουμε με κάποιον τρόπο έτσι στα κλειδιά. Ή κάπου στο γραφείο για να μην είναι... Ναι, ή με κάποιον τρόπο στην τσάντα για να μην γρατσουνιέται ή οτιδήποτε. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται σε λάπτοπ τα οποία δεν έχουν οι περισσότερες θύρες από USB-C, γιατί ας πούμε η Nelly έχει ποντίκι το οποίο δεν είναι ασύρματο, δεν είναι Bluetooth, δεν είναι τίποτα. Συνδέεται, όχι είναι Bluetooth, αλλά έχει το adapter. Έχει adapter, δεν είναι Bluetooth. Απλά ωραία. Είναι το κλασικό του USB. Εδώ δηλαδή θέλουμε αυτές τις θύρες της USB. Άρα λοιπόν και το συγκεκριμένο χρειάζεται εκ των πραγμάτων για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι το χαμπάκι. Η εταιρεία είναι η Novu. Το γράφει και πάνω εδώ πέρα, γράφει Novu. Το ξαναλέω, 8 θύρες επάνω είναι 3 θύρες κανονικές USB 3, έχει SD και TF κάρτες μνήμης αναγνώστη, HDMI την Ethernet και από εκεί και πέρα ανοίγοντάς το από εδώ πέρα μας έχει ακόμη μια θύρα USB-C η οποία είναι αυτή στην οποία συνδέουμε το ρεύμα. Άρα δηλαδή δεν έχω τώρα το καλώδιο του άλλο εδώ πέρα, αλλά δεν έχει σημασία. Και αυτό το συνδέουμε στο μηχάνημα. Εντάξει, είναι ευκολονόητο το πώς συνδέεται. Και το συνδέουμε εδώ. Κάτσε λίγο. Δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Είναι με τη θήκη. Ναι, θέλω να δω αν βγάζει θέμα η θήκη. Αν το συνδέσουμε έτσι. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, αν βάλετε καπάκι και θήκη γενικότερα, το νου σας, γιατί αυτό εδώ έχει μία κλίση, θα πρέπει να μπαίνει ανάποδα. Θα πρέπει να το βάζουμε έτσι για να μπορεί να κάθεται κανονικά και να μην χτυπάει και να μην ακουμπάει επάνω στο πλαστικό, ούτως ώστε να πιάνει, γιατί ιδάλλως γιοκόνο. Δεν θα πιάσει καθόλου. Αυτό λοιπόν ήταν το χαμπάκι της Novu. Αγοράστηκε επίσης από την Amazon, από την GR Nelly, από τον Greek Zen της καρδιάς σας. Αυτό ήταν ένα ακόμη unboxing. Μην ξεχάσετε και μην παραλείψετε, όπως λέμε κάθε φορά, να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής, να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις σε κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, Nelly, τι θα κάνουνε? Να προσέχουμε. Να είναι ασφαλής. Βεβαίως. Και εσύ, και εγώ. Γεια σας!